Στο Λονδίνο ο δείκτης έγραψε 10. Το 10 το καλό, 10 το μετάλλιο, παραολυμπιακός, παραολυμπιακούς αγώνες. Νομίζω ότι ελάχιστοι αθλητές θα καταφέρουν το ίδιο άθλημα το δικό σου. Είναι όντως στα 100 μέτρα ύπνο, το χάντιο μετάλλιο ήταν για μένα το 10ο Ολυμπιακό μετάλλιο στην καριέρα μου. Είναι ένας μεγάλος αριθμός μεταλλίων που προήλθε μετά από πολύ μεγάλη κόπωση, στερήσεις, προσπάθειες, αγώνα. Μπορώ να πω όμως και το 10ο ήταν και το πιο ομορφότερο γιατί ήρθε από πάρα πολλές δυσκολίες, τόσο όσο είναι θέματα κολυμβητικά, οικονομικά, προετοιμασίας, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση όχι και τόσο καλύτερη με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω της. Και από ένα πληγωμένο δεν ζητάμε κιόλας να σηκωθεί και να τρέξει κιόλας. Προσπαθούμε όσο το δυνατό γίνεται να κάνει ό,τι δυνατό καλύτερο γίνεται και να φέρει όσο το καλύτερο αποτέλεσμα γίνεται. Για μένα ήρθε ένα χάλκινο μετάλλιο. Δεν έχει σημασία για μένα άμα δεν ήταν χρυσό ή ασημένιο. Σημασία είναι ότι έφερα ένα μετάλλιο για την Ελλάδα και με χαροποιεί αφάνταστα. Φαντάζομαι ότι το 10 δεν είναι και το τελευταίο. Το 10 φυσικά δεν είναι και το τελευταίο. Είναι ένα μετάλλιο. Σε αυτούς τους παραολυμπιακούς αγώνες κολύμπησα δύο αγωνίσματα μόνο, διότι ο χρόνος στον οποίο είχα για να προετοιμαστώ ήταν πάρα πολύ λίγος. Ξεκίνησα την προετοιμασία μου Ιανουάριο του 2012. Γιατί υπήρχαν μεγάλα προβλήματα στον χώρο των κολυμπητηρίων με θέματα του νερού, δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε πισίνες. Παρ' όλα αυτά όμως μπορέσαμε και βρήκαμε άλλους διαφορετικούς τρόπους ώστε να αθληθούμε, να μην χάσουμε πάρα πολλά από θέματα σωματότυπου, να μην βάλουμε κιλά, να κάνουμε γυμναστήρια, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ώστε να μπορέσουμε να τα ξέρουμε πιο γρήγορα στην πίεση. Ξεκινήσαμε Ιανουάριο, όπως σας είπα, με αποτέλεσμα έχω 7 μήνες μόνο προετοιμασία και δεν με άφησε το περιθώριο να πάρω παραπάνω από 2 αγωνίσματα. Γι' αυτό κολύμπησα στα 50 μέτρα ελεύθερο και στα 100 μέτρα ύπτιο. Του χρόνου έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Καναδά, θα πάρω μέρος εκεί και φυσικά και ο στόχος, ο μεθεπόμενος, εφόσον τελείωσε αυτή η Ολυμπιάδα, είναι το Ρίο το 2016. Δίπλα σου φαντάζομαι ότι έχεις κάποιους ανθρώπους που σε στήριξαν όλο αυτόν τον καιρό. Φυσικά, μόνος του το καράβι δεν πάει πουθενά. Άμα είναι μόνο του, κάθεται στο λιμάνι και περιμένει κάποιον να το βοηθήσει. Αυτή τη στιγμή, εγώ για μένα είχα φυσικά τη γυναίκα μου που μου συμπαραστάθηκε πάρα πολύ στο δύσκολο καιρό και φυσικά και στους τελευταίους 7 μήνες. Στερηθήκαμε ό,τι πιο πολυτιμότερο είχαμε σαν οικογένεια τα παιδιά μας, που τα λέει όλα αυτά. Φυσικά το τελευταίο διάστημα με βοήθησε η ΜΕΤΚΑ, το Μήλο Μητυλινέως, που άκουσε το πρόβλημά μου και με βοήθησε πάρα πολύ και έμπραχτα και μου είπε καλή επιτυχία για να φέρω ένα μετάλλιο γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να με βοηθήσει. Μπορούσε όμως να με βοηθήσει μια εταιρεία, ελληνικότατη εταιρεία που αγαπάει την Ελλάδα, βοηθάει τους Έλληνες, βοηθάει όχι μόνο αθλητές, βοηθάει πολύ κόσμο και βοήθησε και εμένα ώστε να κάνω μια πολύ πιο αξιοσέβαστη, αξιοπρεπέστατη προετοιμασία για να έρθω να κολυμπήσω στο Λονδίνο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Όμιλο για την προσφορά του και τη βοήθειά του. Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω, όσο και ευχαριστώ και να ακούγεται, και την Ομοσπονδία μου και την Προελπιακή Επιτροπή που δεν μπορώ να κατηγορήσω να πω γιατί δεν έκανα αυτό, γιατί δεν έκανα το άλλο, γιατί δεν μπορούσε και η ίδια να με βοηθήσει. Φυσικά όταν ξέρουμε ότι μπορεί να βοηθήσει κάποιος, το κάνει έμπραχτα και πιστεύω ότι και η Ελλάδα και τα σωματεία και η Ομοσπονδία και η Παραολυμπιακή θα ήθελε να πάρουμε 25 μετάλλια. Αλλά το θέμα είναι ότι και αυτή μάλλον δεν μπορούσε και έμπραχτα και οικονομικά να μας βοηθήσει και στην προετοιμασία μας ή όπως μπορούσε να μας βοηθήσει με τον καλύτερο τρόπο. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που το τελευταίο διάστημα δουλέψανε για μας, βασίσανε για μας, μας φέρανε εδώ πέρα και καταφέραμε και πήραμε τουλάχιστον έως και τώρα 8 μετάλλια. Είναι ένας μεγάλος αριθμός μεταλλίων για την Ελλάδα με όλα αυτά που έχει περάσει και με όλα αυτά που πέρασαμε και εμείς οι αθλητές και η Ομοσπονδία και η Παραολυμπιακή Επιτροπή. Με τα τόσα λίγα κερδίσαμε πολλά. Και πες μου και μια τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πεις δύο πράγματα για το κολυμπητήριο. Δηλαδή, υπήρχε μια ατμόσφαιρα μαγική. Εσύ το έζησες ακόμη πιο πολύ, γιατί ήσουν ακριβώς στο κέντρο. Το κολυμπητήριο ήταν ένα από τα 7 δάματα του κόσμου, μπορώ να πω. Ήταν γεμάτο και πρωί και απόγευμα. Ο κόσμος ήταν θετικότατος, ήταν θερμός. Κάτι το οποίο
ουσιαστικά σε άγχωνε λίγο, γιατί με όλο αυτό που κρατούσε μέσα στο κολυμπητήριο ήθελε να δώσει το καλύτερο αυτό για όλο αυτόν τον κόσμο. Του ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά για την συμπαράσταση που μας έδωσαν όλο αυτό το διάστημα, για τη χαρά τους, για το χειροκρότημά τους, για το κουράγιο τους. Θέλω να πιστεύω ότι το Ρίο θα είναι ακόμα καλύτερα. Ο προπονητής σου είπε ότι το μετάλλιο αυτό ήταν και το πιο δύσκολο. Αλλά φαντάζομαι ότι όταν θα πας στο Ρίο, κατά τη διάθεση και ξεχωρίζω μεγαλύτερη ηλικία, τα πράγματα ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολα ή όχι. Φυσικά τα πράγματα μπορεί να είναι πιο δύσκολα, αλλά ουσιαστικά εγώ σαν αθλητής, πεπειραμένος, θα είμαι και 35 χρονών, θα κάνω ακόμα πιο δύσκολη προσπάθεια και εγώ. Όσο δυσκολεύω τα πράγματα, δυσκολεύω και εγώ και κάνω ακόμα περισσότερες εσείς. Άρα το αποτέλεσμα για μένα θα είναι, αν κάνω εγώ, άμα είμαι εγώ σαν Μπάμπης μαζί με τον προπονητή μου και μπορέσουμε και μας βοηθήσουν όσο το πιο δυνατό γίνεται και η πολιτεία και όλοι οι φορείς που είναι δίπλα μας για να καταφέρουμε να πάμε στο Ρίο όσο το πιο δυνατό και πιο καλύτερα, εγώ δεν φοβάμαι κανένα. Πιστεύω, θα πάω και θα καταφέρω και φυσικά θα κολυμπήσω και ένα καινούριο αγώνισμα τα 5 χιλιόμετρα που θα είναι στην ανοιχτή θάλασσα. Θα είναι για μένα ένα πρωτόγωνο για μένα άθλημα αυτό το συγκεκριμένο και θα προσπαθήσουμε με τον προπονητή μου να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και στο Ρίο ώστε να φέρουμε το 10, να το κάνουμε και 11 και 12, γιατί ίσως και 13, γιατί θα κολυμπήσω και εκεί 50 ελεύθερα κατ' ύπτιο και τα 5 χιλιόμετρα. Πάνω απ' όλα όμως θέλουμε τη συμπαράσταση όλων. Γιατί αποδείξαμε με όλα τα προβλήματα, μπορούμε και ακόμα να είμαστε στην επιφάνεια και να λεγόμαστε και Ολυμπιονίκες. Με το τίποτα.